Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε, κύριε Παπακυριακή? Καλημέρα σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι ότι τον Αύγουστο δεν είναι ο μήνας των ειδήσεων, αλλά ειδικά στο μπάσκετ κινούμαστε πάρα πολύ έντονα. Ανακοινώνονται μέρα παραμέρα, μπορεί να μπει κανείς, καλαθοσφαιριστές, και ήδη το ρόστερ έχει, να μην πω σχεδόν συμπληρωθεί, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του είναι ολοκληρωμένο. Ναι, δίκιο έχετε. Σε ένα μεγάλο του κομμάτι το ρόστερ έχει τελειώσει. Μας μένουν ακόμα δύο προσθήκες. Είναι πάνω στο πλάνο μας να έχουμε την ομάδα όσο πιο έτοιμη γίνεται. Και όσο πιο γρήγορα γίνεται, δηλαδή αν είναι δυνατόν στην αρχή της προετοιμασίας ή το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου να είναι όλα, να λειτουργούν όλα ρολόι και όλα και άπαντες θα είναι στη διάθεση του υποπολιτή. Και με γνώμονα αυτό το πλάνο προχωράμε. Ναι, από ό,τι φαίνεται θα το πετύχουμε αυτό, γιατί είναι 6 Αυγούστου, έχει απομένει νομίζω. Και εδώ θα μας βοηθήσετε, γιατί είστε και υπεύθυνος επί του αγωνιστικού άλλωστε στην ΚΑΕ. Νομίζω ότι για τον Κοέν είναι θέμα χρόνου η απόκτησή του. Οπότε από εκεί και πέρα το μεγάλο στοίχημα, το δεύτερο μεγάλο, γιατί το ένα το κερδίσατε, αυτό με το Μακνίλ, είναι η απόκτηση του White, του απόφοιτου του Florida State. Το στοίχημα δεν είναι μόνο το όνομα. Το στοίχημα είναι να βρούμε έναν πάρα πολύ καλό παίκτη στη θέση αυτή. Ναι. Στη θέση 4. Τώρα αν είναι ο White ή αν είναι ο Black θα το δούμε. Ναι. Μπορεί να είναι και ο Brown. Όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά να είναι ένας καλός παίκτης που ταιριάζει στα πλάνα του προπονητή. Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχουν βέβαια, υπάρχει ιεράρχηση στις επιλογές. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και ο καθένας ότι ο White αυτή τη στιγμή είναι η παρεθμονένα επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση. Έτσι, γιατί είναι ένας καλός παίκτης. Ναι, είναι ένας καλός παίκτης. Αλλά αυτό που έχω να πω ότι στη θέση αυτή θα έρθει ένας πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή ακόμη και αν δεν είναι ο White θα έρθει εξίσου καλός. Θα έρθει ένας εξίσου καλός παίκτης. Πώς είναι τα δεδομένα για τον White, γιατί ρωτάει ο κόσμος αρκετά, κύριε Παπακυριάκη, γιατί έχει ενθουσιαστεί με το συγκεκριμένο παίκτη. Τι να περιμένουμε, πότε να το περιμένουμε, αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραπάνω πληροφορία. Θα ήθελα να μην σας δώσω καμία άλλη πληροφορία. Εντάξει, εγώ θα ήθελα, εσείς δεν θέλετε. Θεωριακά, ναι, δεν θα σας δώσω, γιατί εντάξει, ξέρετε πώς δουλεύω και ναι. Δεν θα σας δώσω πληροφορία. Το θέμα είναι ότι αν δεν είναι ο White, μη θέλουμε να είναι ο White, θα είναι κάποιος πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης, εξίσου καλό με τον κύριο αυτόν. Και... γιατί αυτό είναι το πλάνο το δικό μας, έτσι, δεν στεκόμαστε σε ονόματα, στεκόμαστε στο να έρθει κάποιος και να γουστάρει να έρθει κάποιος, έτσι όπως σας το λέω απλά λαϊκά μπασκετικά. Άλλωστε ο Δημήτρης ο Πρίφτης και εδώ κάποια στιγμή στην εκπομπή μας είχε πει, κύριε Παπακυριάκη, ότι εκτός από τα αγωνιστικά δεδομένα, δηλαδή τις ικανότητες που έχει στο παρκέ ο κάθε καλαθοσφαιριστής που αποκτάται, πολύ μεγάλη σημασία δίνει τουλάχιστον ο Δημήτρης ο Πρίφτης και σε άλλα στοιχεία του χαρακτήρα του, πόσο, αυτό που λέτε, το να γουστάρει και το να δεθεί αμέσως και με την υπόλοιπη ομάδα. Και πάρα πολύ καλά κάνει, είναι και δικιά μου φιλοσοφία αυτή, να είναι ένας, εκτός από πολύ καλός παίκτης, να έρχεται, να είναι παίκτης ομάδας, να αγαπάει και να σέβεται την ομάδα που έρχεται και του δίνει ψωμί. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για μας και ένας καλαθοσφαιριστής δεν φτάνει μόνο να είναι καλός παίκτης, για να είναι καλός καλαθοσφαιριστής πρέπει να έχει και άλλα πράγματα. Και άλλα χαρακτηριστικά. Ναι, σωστά. Πείτε μας λίγο για αυτούς που έχουν ήδη αποκτηθεί, επειδή χειριστήκατε νομίζω τα περισσότερα από αυτά τα θέματα. Δεν τα έχω χειριστεί μόνος μου, τα χειρίζομαι μαζί με τον πρόεδρο. Ναι, καλά, εντάξει, εννοείται. Και τον κύριο Γαλιλαία, έτσι, εννοείται, που έχουμε φτιάξει ένα πάρα πάρα πολύ καλό team. Άνθρωποι εξαιρετικοί που γνωρίζουν το άθλημα άριστα. Και από τις επιλογές φαίνεται ότι έχετε και πολύ καλή συνεργασία, γιατί έχετε κλείσει τις περισσότερες από αυτές, άλλωστε. Εντάξει, τώρα τις επιλογές δεν τις έχουμε κλείσει και σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει και ο ιδιοκτήτης, έτσι. Ναι. Μπράβο. Money talks, όπως λένε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ακριβώς, ακριβώς. Αλήθεια, πού έχει καθοριστεί το budget της νέας σεζόν από τον κύριο Λάσκαρη?
Δεν θέλω να σου πω ακριβή νούμερα, θα ήθελα να τα λέει ο πρόεδρος αυτά. Ναι. Είναι... δεν τον ακούμε όμως, κύριε Παπακυριάκη, δεν τον ακούμε. Δεν τον ακούμε όμως, δεν τον ακούμε τον κύριο. Θα τον ακούσετε μια και καλή. Μην αγχωνεστε γι' αυτό, τον ακούσετε μια και καλή, όταν έχουμε πραγματικά πολλά πράγματα να πούμε. Λοιπόν, έχει καθοριστεί σίγουρα σε πλαίσια περισσότερα από το περσινό, όχι όμως... Δεν είναι όμως κάτι το μεγάλο, είναι μέσα σε πλαίσια normal που λέμε. Ναι. Όχι, όχι εξαλωσύνες. Ναι, γιατί ο Άρης είχε άλλες υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να τις τηρούμε απαραίτητα. Έτσι. Ναι. Αντιλαμβάνεστε από τις επαφές που κάνετε κι εσείς, και ο κύριος Αρβανίτης μας το έχει πει άλλωστε, μια διαφορά στην αντιμετώπιση και από τους ατζέντιδες και από τους αθλητές, με το δεδομένο πλέον ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον αυτά που θα υποσχεθεί θα τα πληρώσει? Σαφέστατα, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι ο Άρης έχει αλλάξει σελίδα. Αυτό μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, αλλά δημιουργεί και πολύ μεγάλες ευθύνες, έτσι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις επιλογές μας και φυσικά και στην επένδυση του ιδιοκτήτη, πάνω απ' όλα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Γιατί για να υπάρχει και να συνεχίζει να υπάρχει και να υλοποιηθούν τα τεράστια όνειρα που έχει για αυτή την ομάδα. Σε μια παλιότερη κουβέντα μας είχατε πει ότι, ότι το σημαντικό είναι ο Άρης γενικότερα, αλλά και εσείς που είστε οι κοντινοί συνεργάτες, οι στενοί συνεργάτες του κυρίου Λάσκαρη, να τον ζεστάνετε μέρα με τη μέρα ακόμη περισσότερο με τον Άρη. Όσο τον ζεσταίνετε, για να δίνει πράγματα καθημερινά στον Άρη περισσότερα. Να του πει το σαράκι που λέμε του Άρη. Θα σας πω, γι' αυτό είναι είδηση. Το σαράκι του έχει μπει και έχει ζεσταθεί πολύ περισσότερο από εμάς. Α, μάλιστα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Εμείς προσπαθούμε να μην καεί. Ναι. Και εγώ προσωπικά. Ναι. Έτσι σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό. Λοιπόν, ναι, το σαράκι το έχει πολύ περισσότερο από εμάς, είναι συνεργάτης. Και έχει πάρα πολύ μεγάλα όνειρα για αυτή την ομάδα. Και αυτό σε εμάς είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Θέλει προσοχή. Σκοπεύει δηλαδή να το πάει και παραπέρα, δηλαδή να δούμε και άλλα πράγματα, γιατί ήδη ο κόσμος όπως το έχετε αντιληφθεί τώρα, εντάξει, εσείς βέβαια ζείτε στην Αθήνα, αλλά έχετε καθημερινή επικοινωνία, έρχεστε και στη Θεσσαλονίκη συχνά πυκνά. Ναι, υπάρχει ένας ενθουσιασμός στον κόσμο. Και αυτό μας δημιουργεί μεγάλη ευθύνη, γιατί ο κόσμος του Άρη το ξέρει το άθλημα, έτσι. Το μπάσκετ γεννήθηκε μέσα από τον Άρη. Λοιπόν, είναι ένας ιδιαίτερος κόσμος, το οποίο το γνωρίζει το άθλημα και δεν μπορούμε να τον προειδέψουμε. Ναι. Και αυτός για μας αποτελεί επιπλέον μεγάλη ευθύνη. Ναι. Καταλάβατε, γι' αυτό είμαστε και προσεκτικοί και φιδωλοί. Και έτσι θα θέλαμε να συνεχίσουμε. Και επειδή το γνωρίζει, είναι και αυστηρός κριτής φυσικά πάντοτε ο κόσμος του Άρη. Ακριβώς. Ο οποίος έχει, επειδή το γνωρίζω και εγώ προσωπικά αυτό, έχει και κάποιους οι οποίοι είναι αυτό που λέμε τώρα. Μένα δεν μου αρέσουν βέβαια διαχωρισμοί, αλλά έχει και ένα κομμάτι που είναι αμιγώς μπασκετικό στον κόσμο του. Δεν θα πάει στο ποδόσφαιρο, δηλαδή, θα πάει στο μπάσκετ μόνο. Ναι, είναι από τις 3-4 ομάδες στην Ελλάδα και η πρώτη εξ αυτών η οποία έχει αμιγώς μπασκετικό κοινό. Ναι. Το γνωρίζουμε. Επειδή... Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ευθύνες είναι μεγάλες. Μας είπατε για το σαράκι του κυρίου Λάσκαρη ότι το έχει πάρει πολύ ζεστά. Γενικότερα, επειδή τον γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς ασφαλώς, σαν χαρακτήρας παθιάζεται με αυτό που κάνει? Πώς είναι ο κύριος Λάσκαρης? Θα ρωτήσετε τον ίδιο. Το αν παθιάζεται θα το δούμε του χρόνου. Αλλά ναι, με αυτό που κάνει παθιάζεται και θέλει να πετύχει. Θα το βλέπουμε δηλαδή στο Nick Gallis Hall αρκετές φορές. Φαντάζομαι, ναι. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ναι. Πολλοί παίκτες αποκτήθηκαν ήδη, 7 τον αριθμό. Έμειναν και κάποια παιδιά από την περσινή σεζόν. Θα έρθουν, όπως μας είπατε, και ακόμη 2 παίκτες για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Πλέον το μπαλάκι πέφτει στα χέρια του κυρίου Πρίφτη. Από τη μια, πρέπει να αισθάνεται, νομίζω, ο Έλληνας τεχνικός ικανοποιημένος, γιατί
Πάρθηκαν οι περισσότεροι, νομίζω, παίκτες από αυτούς που είχε ζητήσει. Καλύφθηκαν κενά. Υπάρχει και βάθος. Τώρα είναι στα χέρια του η δημιουργία της ομάδας, που δεν είναι και εύκολο πράγμα, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια καινούργια ομάδα. Ο Δημήτρης έχει την εμπειρία να ανταπεξέλθει σε αυτό το έργο. Εμείς θα είμαστε κοντά του. Θα το στηρίξουμε 100%. Mm-hmm. Έχω πει ότι είναι ένας από τους τρεις καλύτερους Έλληνες προπονητές. Είναι ευτυχία ο Άρης που τον έχει κοντά του. Και θα είμαστε κοντά του σε ό,τι του ζητήσει, σε ό,τι μας ζητήσει και σε ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να επιτελέσει το έργο του με επιτυχία. Γιατί είναι σημαντικό κομμάτι η ομάδα αυτή να πετύχει τους στόχους της. Γιατί μόνο τότε θα φανεί και θα αποδειχθεί ότι έχουμε κάνει σωστές επιλογές. Το να κάνουμε μεταγραφές για να τις κάνουμε, το θέμα είναι να παίξουμε κιόλας, έτσι. Ναι, σωστά. Πάντως, εδώ που τα λέμε, θα μπορούσε, για παράδειγμα, ο κύριος Λάσκαρης, νομίζω οικονομική δυνατότητα έχει τέτοια, να φέρει, λέω εγώ, τον Μπουρούση για να κάνει μια κίνηση εντυπωσιασμού, αν ήθελε, ή κάποιον αντίστοιχο παίκτη. Αλλά βλέπουμε ότι δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Και γενικότερα, ο Άρης, συνεργασία με τον κύριο Πρίφτη, τον κύριο Αρβανίτη και τον κύριο Γαλιλαία, κινείται στοχευμένα, προσεκτικά και βήμα-βήμα προς την επίτευξη του στόχου. Ναι, έκθεσα το Μπουρούση και άλλα παιδιά, έτσι. Ναι, είναι γνωσμένης αξίας. Σωστά. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει άλλα θέματα να λύσει. Υπάρχει μια διοίκηση η οποία πρέπει να βρει τα πατήματά της, να ταιριάξουν οι νοοτροπίες μας, να καλύψουμε τα χρέη και παράλληλα να έχουμε μια ομάδα στοχευμένη σε κάποιους τομείς. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα τον Άρη. Ναι, όντως αυτό θα ήταν μια περίπτωση η οποία, δηλαδή, το να πάρουμε ένα τέτοιο πάρα πολύ καλό παίκτη δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία μας αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνω. Ο φίλος ο Νίκος ρωτάει αν θα ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Πιτσιρικά του Χριστίδη, αν ξέρετε να μας πείτε. Θα ολοκληρωθεί σίγουρα. Αυτή είναι μια επένδυση για το μέλλον, ασφαλώς, όπως έχουν γίνει και άλλες τέτοιες κινήσεις. Ναι. Ακριβώς. Ο Άρης κοιτάει και προς αυτή την κατεύθυνση. Και η κύρια δουλειά μας είναι μετά τον Σεπτέμβρη να ασχοληθούμε πάρα πολύ στην οργάνωση των Ακαδημιών, υποδομών του Άρη. Έχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει εκεί. Ναι. Παρέα με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιδείξει πολύ καλό έργο μέχρι τώρα και πρέπει να τους συνδράμουμε γι' αυτό. Και πρέπει να αναπτύξουμε τον Άρη για να ξαναγίνει μεγάλος, γιατί είναι ήδη μεγάλος, αλλά πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλος όπως ήταν παλιά, σε άλλους τομείς και εξωαγωνιστικούς, εκτός παρκέ που λέμε. Έχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει σε αυτούς τους τομείς. Θα τους δείτε εν καιρό. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα δούμε και άλλα πραγματάκια που έχουν να κάνουν με την οργάνωση, με τη διοίκηση, με τη στελέχωση, ενδεχομένως με το εμπορικό τμήμα, γιατί εκεί πρέπει να γίνουν πράγματα, το αντιλαμβάνεστε και εσείς. Ναι, θα γίνουν πάρα πολλά, δεν τα αντιλαμβανόμαστε, τα γνωρίζουμε και δουλεύουμε όλοι μαζί πάνω σε αυτό το πλάνο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Θα τα κάνουμε και θα τα βλέπετε σιγά σιγά. Εσείς που μένετε και μόνοι μας στην Αθήνα, σημαίνει ότι μαζί με τον κύριο Αρβανίτη θα εκπροσωπείτε όπου χρειάζεται και, και τον Άρη στην Αθήνα? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και θα βρίσκομαι και στη Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα 10 μέρες το μήνα. Αυτό είναι το πλάνο. Ωραία. Θα το κάνετε το δρομολόγιο συχνά, δηλαδή, πλέον Αθήνα-Θεσσαλονίκη? Ναι, από Σεπτέμβρη, ναι, θα γίνει έτσι. Ο Άρης, ξέρετε ότι διαθέτει, κύριε Παπακυριάκη, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, έναν τεράστιο αθλητή, τον Νίκο Γκάλη. Δεν ξέρω αν η συνεργασία σας μαζί του θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς, πέρα από την δεδομένη συνεργασία που θα υπάρξει για τον Νίκ Γκάλης Cup, αυτό που γίνεται πλέον κάθε χρόνο. Αν έχετε κάτι στα σκαριά, δηλαδή κάποια σκέψη, κάποια συζήτηση μαζί του? Εγώ προσωπικά δεν έχω. Ναι. Έχουν όμως άλλοι. Και ό,τι είναι και να γίνει και θα γίνει, θα ανακοινωθεί από τον κύριο Λάσκαρη. Μάλιστα. Μας αφήνετε εδώ τώρα food for thought που λένε και στην Αμερική. Μας είπατε ότι δεν τον έχουμε ακούσει, βέβαια, τον κύριο Λάσκαρη. Μας είπατε θα τον ακούσετε. Πότε υπολογίζουμε να τον ακούσουμε? Όχι εμείς βασικά, ο κόσμος, γιατί σε αυτόν απευθύνεται, εκεί στοχεύει και έχει μια, έτσι ξέρετε, ένα ενδιαφέρον, μια αγωνία ο κόσμος να τον ακούσει για πρώτη φορά.
Το γνωρίζει ο κ. Λάσκαρης αυτό και όταν θα έρθει η ώρα θα δοθεί μια συνέντευξη για όλους και για όλα. Μάλιστα. Αυτό θα γίνει. Ναι, ναι, το κρατάμε και ούτως ή άλλως τώρα λείπει και αρκετός κόσμος. Είναι μια περίοδος διακοπών για τους περισσότερους, όχι βέβαια για εσάς που τρέχετε κάποια πράγματα. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε από τώρα για το στόχο της επόμενης σεζόν, γιατί μιλάμε και για δύο διοργανώσεις του χρόνου, και επιστροφή του Άρη και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φυσικά στις εγχώριες, το minimum η τρίτη θέση στην Ελλάδα και όσο καλύτερα στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, αυτούς τους στόχους έτσι όπως τους θέτετε να τους βάζετε εσείς. Ναι. Αν τους βάζω εγώ έτσι, αυτό δημιουργεί άγχος. Ναι. Είναι μια καινούργια ομάδα. Ναι. Είναι μια ομάδα η οποία στελεχώνεται αρχής εξ αρχής σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να βγάλει πολύ καλύτερο μπάσκετ από πέρυσι. Ναι. Γιατί μπορεί να το κάνει και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Να είναι μια ομάδα η οποία βγάζει υγεία. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα που να τη χαρεί ο κόσμος. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, τότε οι στόχοι αυτοί των θέσεων και τα λοιπά που λέμε θα ευοδοθούν. Ναι, θα έρθουν από μόνοι τους, ως φυσική συνέπεια. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά το να βγαίνουμε και να λέμε θα βγούμε πρώτη, δεύτερη, είναι λάθος. Ναι, ναι. Είναι λάθος. Πρώτα πρέπει να κάνουμε αυτά, mm-hmm. να βάλουμε το κεφάλι κάτω όλοι μαζί να δουλέψουμε. Mm-hmm. Ότι ξεκινάμε από μηδενική βάση και σιγά σιγά θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Μένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να βγαίνει υγεία, mm-hmm. καλό μπάσκετ και να έρχεται ο κόσμος που πληρώνει ένα εισιτήριο και να πει ναι, πέρασε ένα πολύ καλό Σαββατό. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό αυτό. Δηλαδή ο κόσμος που θα πηγαίνει στο Nick Gallis Hall, που θα πηγαίνει στο γήπεδο, να γουστάρει που πηγαίνει, να περιμένει που να έρχεται το Σαββατοκύριακο. Θέλουμε δηλαδή να το φτιάξουμε κατά τέτοιο τρόπο το Σάββατο που να του αρέσει σε όλες τις εκφάνσεις. Μάλιστα. Και μέσα και έξω από το γήπεδο. Πολύ ωραία και ενδιαφέροντα αυτά και τα περιμένουμε αυτά που μας λέτε. Βήμα, αρέσει που θέλετε να πηγαίνετε βήμα-βήμα στη διοίκηση με επικεφαλής τον κύριο Λάσκαρη. Ξέρετε ότι ο κόσμος του Άρη ταλαιπωρήθηκε πολύ. Νομίζω και αυτό το έχετε στην άκρη του μυαλού σας τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, ναι, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο Άρης, αλλά ταλαιπωρήθηκαν και οι άνθρωποι που το διοικούσαν, έτσι. Ναι. Δηλαδή έγινε μεγάλος αγώνας. Ευτυχώς ο Άρης έχει ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους που τον αγαπάνε, που στέκονται δίπλα του και γι' αυτό ο Άρης παραμείνει εκεί που έμεινε. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το καλό του Άρη είναι ότι έχει ανθρώπους που είναι κοντά του στα δύσκολα. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Παπακυριάκη που είχατε την καλοσύνη να μας μιλήσετε. Να περνάτε καλά και τα λέμε. Και σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη και περιμένουμε και τις επόμενες ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, καλή συνέχεια.